Είπες μία λέξη, ρε παιδί μου. Καλημέρα, καλημέρα. Να είσαι καλά. Η Ερμού αποφορτίζει, έτσι. Και μιλάγαμε πριν με τους πολιτικούς μας, εκτός των άλλων και για τα ομόφυλα. Έχω δει και τον κύριο Ρόμπαπα, ο οποίος έχει μπει στο στούντιο, κάθεται μαζί μας στο τραπέζι. Πάμε να κάτσουμε κι εμείς. Είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του ΚΕΦΗΜ. Γιατί λέμε δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό, τι αφορά αυτά τα παιδιά, και μάλιστα το ΚΕΦΗΜ, επειδή όλα αυτά τα χρόνια πάντα με προσοχή και μέσα από έρευνες κοιτάζει τα μεγάλα θέματα. Θέλουμε τη βοήθειά του. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Και ευχαριστούμε κιόλας που είστε εδώ μαζί μας. Πρώτη φορά τα λέμε διαζώσεις και χαίρομαι και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Έχετε έρευνες που δείχνουν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με γονείς με ομόφυλα, με ΛΟΑΤΚΕ, ουσιαστικά μεγαλώνουν όπως και τα παιδιά των ετερόφιλων ζευγαριών. Δεν ενδιαφέρουν, αυτό είναι, κύριε Διευθυντά? Ακριβώς αυτό είναι το συμπέρασμα. Είναι σημαντικό αυτό? Είναι πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει και είναι φυσιολογικό να μην το ξέρει. Και εγώ προσωπικά, αν με ρωτήσατε πριν από 4-5 μήνες, δεν θα είχα την ίδια άποψη. Εμένα μου το έλεγε η συντάκτριά μας, η Ελένη Ιδροπούλου, μαζί με την Στέλλα χθες. Και εγώ. Αυτό. Όπως περιγράψατε. Αυτό είναι, δεν παρακολουθούμε όλοι το τι πιστεύουν οι πανεπιστημιακοί σε όλα τα θέματα. Είναι φυσιολογικό να μην το ξέρουμε από τη στιγμή που δεν μας απασχολεί προσωπικά. Και ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι πολύ νέο και είναι λογικό να μην υπάρχει έρευνα στο θέμα αυτό. Η έρευνα που παρουσιάσαμε όμως δείχνει ότι ήδη από τις αρχές του 2000 στην Αμερική υπάρχουν έρευνες και, για παράδειγμα, ο Αμερικανικός Ιατρικός Σύλλογος, η Ακαδημία Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβου έχουν καταλήξει κατηγορηματικά ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν από ομόφυλα ζευγάρια δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ετερόφυλα ζευγάρια. Η έρευνα είναι από χώρες του εξωτερικού, όπως λέτε, από δηλαδή παιδιά που μεγαλώνουν, συμβιώνουν με πολιτικούς γάμους, με ετερόφυλα ζευγάρια. Ακριβώς. Ανατρέφονται. Ακριβώς. Οι έρευνες κυρίως προέρχονται από την Αμερική, γιατί εκεί νομιμοποιήθηκε ο γάμος των ομοφύλων πρώτα, αλλά υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες και από την Αγγλία και από σκανδιναβικές χώρες. Από όπου έχουμε έρευνες, τα συμπεράσματα είναι παντού τα ίδια και είναι συντριπτικά υπέρ της κατεύθυνσης αυτής. Μια πρόσφατη έρευνα του Cornell, που ανέλυσε 79 έρευνες που είχαν ήδη δείξει, είχαν πραγματοποιηθεί, έδειξε ότι οι 75 δείχνουν ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά και υπάρχουν και 5 που είχαν το αντίθετο συμπέρασμα. Αυτό που λένε για το σεξουαλικό προσανατολισμό, κύριε Ρόμπαπα, ότι δηλαδή τα παιδιά των ετερόφιλων ζευγαριών ενδεχομένως να οδηγηθούν προς αυτό τον προσανατολισμό σεξουαλικά, ισχύει? Όχι, δεν ισχύει. Όταν λέμε δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα, εννοούμε δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα. Ομόφυλο, δεν έχουν διαφορετικό. Ομόφυλο, ναι, συγγνώμη. Όχι, γιατί και εγώ. Ναι, ομόφυλο, ναι. Να το καταλάβω. Δεν έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Δεν συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο ως άντρες ή γυναίκες. Δεν καταλαβαίνουν το φύλο με διαφορετικό τρόπο από ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με ετερόφιλους γονείς. Άρα σε τίποτα αυτά τα παιδιά δεν ενδιαφέρουν από τα παιδιά. Αυτό που λέτε τώρα πάντως και δείχνουμε δεν έχει αναδειχθεί. Γιατί και πολλοί και ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είναι διαβασμένοι με ιδιαίτερα έτσι αναπτυγμένο και μορφωτικό επίπεδο μπορεί να είχαν διαφορετική εικόνα. Και το καταλαβαίνετε αυτό, γιατί και εσείς είπατε πριν, και εγώ, αν με ρωτάγατε 4-5 μήνες πριν, θα είχα μια διαφορετική άποψη. Και ξέρετε, όσο έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση με τα ομόφυλα, βλέπουμε, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, και τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή του τι μέλη γενέστε και τι ισχύει σε αυτές τις οικογένειες, έτσι, οι οποίες επιζητούν και θέλουν ίσα δικαιώματα. Ακριβώς. Και εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι, επειδή υπάρχουν έρευνες οι οποίες είναι πάνω από 30 χρόνια, δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούργιο και το βλέπουμε με πρώτη φορά ή αφορά μικρά παιδιά τα οποία δεν έχουν προλάβει να μεγαλώσουν και συνεπώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που έχουν μεγαλώσει με γονείς ομόφυλους. Και επίσης θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και στη χώρα μας και σήμερα υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν με ομόφυλους γονείς. Απλώς δεν έχει αναγνωριστεί ο γάμος των γονιών τους και συνεπώς αυτά τα παιδιά μέχρι και σήμερα δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα που είχαν τα υπόλοιπα παιδιά. Κύριε Διευθυντά, δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη έρευνα ή αν το κάνετε τώρα. Βγήκαν βέβαια 4 έρευνες τα 2 τελευταία 24 ώρα. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση. Ο κόσμος βλέπει θετικά, πιο θετικά πλέον όσον αφορά το κομμάτι των γάμων. Με την τεκνοθεσία υπάρχει ένα αλλά εκεί, μεγάλο. Εσείς τι βλέπετε στις δικές σας έρευνες?
Δεν έχουμε κάνει κάποια έρευνα που να δείχνει τι πιστεύουν οι πολίτες. Από την εμπειρία μας όμως ξέρουμε ότι κάθε φορά που μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και στη συνέχεια νομοθετείται κάτι, η κοινωνία στη συνέχεια το αποδέχεται. Άρα γίνεται μια ζύμωση τώρα όσο συζητάμε κιόλας. Έτσι, ανεξάρτητα τι θα κάνουν τα κόμματα, τι θα ψηφίσουν οι βουλευτές, τι λέει η Εκκλησία, γίνεται και μια ζύμωση στην κοινή γνώμη. Ακριβώς. Όλοι μαθαίνουμε και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι μαθαίνουμε καλύτερα με αυτά που βλέπουμε μπροστά μας. Δηλαδή, όταν μετά από 5-10 χρόνια θα γνωρίζουμε παιδιά που έχουν και μεγαλώσει από ομόφυλα ζευγάρια, γιατί δεν θα περιμένουμε μια ακαδημαϊκή έρευνα να μας πει κάτι, θα το έχουμε ζήσει, θα το έχουμε βιώσει. Το ίδιο ίσχυσε με τον πολιτικό γάμο την δεκαετία του 80, με το Σύμφωνο Συμβίωσης πρόσφατα. Πριν γίνει κάτι, δεν έχουμε εικόνες και συνεπώς έχουμε αμφιβολίες. Στη διαδικασία νομοθέτησης μαθαίνουμε. Και περιπτώσεις, φαντάζομαι τώρα, που αυτά τα παιδιά από την κοινωνία, από ένα μέρος της κοινωνίας που δεν γνωρίζει καλά, αντιμετωπίζονται όχι με τον τρόπο που θα αντιμετωπίζονταν τα παιδιά ετερόφιλων ζευγαριών, έτσι. Και αυτό ο νόμος ίσως κανονικοποιήσει μια κατάσταση προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως. Είναι δεδομένο ότι όταν κάτι δεν το προβλέπει ο νόμος, η κοινωνία το βλέπει πιο αρνητικά από ό,τι όταν νομοθετηθεί. Άρα τα παιδιά και έχουν περισσότερα ξεκάθαρα νομικά δικαιώματα και όταν η οικογένειά τους αναγνωριστεί, θα έχουν και μικρότερες αντιδράσεις από ό,τι έχουν έως τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.